Σε ένα ευρύ αναπτυξιακό μέτωπο που έχει ανοίξει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει νέες δραστηριότητες σχετικά με έργα και μελέτες σύνδρευσης στο νησιωτικό χώρο, με χρηματοδοτήσεις που έχουν διασφαλιστεί και ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αναφέρθηκε ο Υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης από το Ηράκλειο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας είχε επαφές με τη διοίκηση και στελέχη του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, βάζοντας στο επίκεντρο την αξιοποίηση του λιμένα, τονίζοντας ότι είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του σχετικού διαγωνισμού. Η αξιοποίηση του λιμένος Ηρακλείου προχωρά. Ήδη έχουμε εισέλθει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, όπου μέχρι 31 Τρίτου θα κατατεθούν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές. Οπότε η ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης αναμένεται μέσα στο 2023. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα σημαντικό λιμάνι στον παγκόσμιο χάρτη των εμπορευματικών μεταφορών, με πολλαπλές δραστηριότητες ακτοπλοείας, εμπορευματικού κέντρου, θαλασσίου τουρισμού και κρουαζιέρας. Είναι ένα λιμάνι όπου με την αξιοποίησή του θα αλλάξει και η εικόνα της πόλης, διότι η αξιοποίηση των πολλαπλών δραστηριοτήτων του θα αυξήσει και τις θέσεις απασχόλησης, ενώ θα δημιουργήσει και το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον, ώστε να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί ολόκληρη η Κρήτη. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας, σημειώνοντας ότι με την αναβάθμιση των υποδομών το λιμάνι θα καταστεί σε κόβος home porting. Πιστεύω απόλυτα ότι το λιμάνι του Ηρακλείου μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα σημαντικό γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Και βέβαια η πόλη αλλά και η εθνική μας οικονομία θα ωφεληθεί τα μέγιστα. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι σταθερά προσανατολισμένο στην πράσινη μετάβαση με μια σειρά από δράσεις που λαμβάνουμε και συνεχίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και πρέπει να τονίσουμε ότι τον Υπουργό τον είχαμε πάντα στο πλευρό μας, αρρωγό, βοηθό και συμπαραστάτη, και μας βοήθησε σημαντικά να προχωρήσουμε και να προχωράμε όλες αυτές τις δράσεις. Ο Υπουργός Ναυτιλίας επισκέφθηκε και το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπου ανέφερε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί πάνω από 80% και σημείωσε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος. Σώμα το οποίο έχει καταφέρει και έχει ανταπεξέλθει στις πολυπίκυλες προκλήσεις των τελευταίων ετών και της πανδημίας, αλλά και της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα για την διαχείριση του μεταναστευτικού, όπου από το 19 μέχρι σήμερα μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σε ποσοστό πάνω από 80%, και αυτό οφείλεται κυρίως στις άνδρες και τους γυναίκες του λιμενικού σώματος, όπου με αποφασιστικότητα, με ψυχραιμία, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, προστατεύουν όχι μόνο τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, αλλά και τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.